τη στιγμή που ανακοινώθηκε πώς μπορεί να φύγει αυτό το σχολείο και να πάει πού, που σημαίνει ότι αυτό το σχολείο θα διαλυθεί εκ των πραγμάτων. Να πάμε πού να κάνουμε τι, τη στιγμή που έχει γίνει ο προγραμματισμός ο οικογενειακός, ο προγραμματισμός των μαθητών, γιατί καλώς ή κακώς στην καθημερινότητά μας είναι τα φροντιστήρια. Μιλάμε για λύκειο, μιλάμε για τρίτη λύκειο, μιλάμε για την πιο σημαντική χρονιά των παιδιών μας. Δηλαδή αύριο δεν ξέρω αν θα έχω σχολείο, αν θα έχω παιδιά. Και εγώ το διαμήνυσα στον αντιδήμαρχο του αστικού περιβάλλοντος, τον κύριο Κουράκη, ότι ναι, μεν θα κάνετε το έργο και σωστά πρέπει να γίνει το έργο, αλλά δεν θα υπάρχουν παιδιά. Γιατί φυσιολογικά και εγώ να είμαι γονέας, το έπαιρνα το πρώτο μου παιδί. Για να βγάλει μια ήσυχη χρονιά σε ένα φυσιολογικό σχολείο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Τα παιδιά δεν είναι μπαλάκια, έχουν φροντιστήρια, έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους. Η διπλοβάρια είναι κάτι απαράδεκτο, εκτός ότι υπάρχει αποπουργική απόφαση παράνομο πλέον να γίνει στη χώρα μας. Δεν έχει δοθεί λύση εδώ και τόσο καιρό από το Δήμο, που βασικά από εκεί είναι το θέμα. Το έργο έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει τον Ιούνιο, έχει μετατεθεί πολύ αργότερα. Το μόνο το οποίο είναι σχεδόν μονόδρομος είναι για αυτούς τους 2,5 μήνες, στην ουσία λιγότερο είναι, γιατί να σκεφτούμε ότι είναι από 10 Οκτωβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Μόνο οι εργάσιμες μέρες είναι περίπου 55 με 57 εργάσιμες μέρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι υπάρχει μια αναστάτωση για τους γονείς, αλλά μπροστά στο κίνδυνο να χαθεί το έργο, γιατί μόλις περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, μετά η κατάσταση θα επιστρέψει στην ομαλότητα. Νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα αν χαθεί το έργο. Δεν το συζητάμε, είναι εκ των ουκάνευ.